Με το φακό του Καλλινός Νιούς επισκεφθήκαμε τον Δήμαρχο της Καλλινού, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, και να τον ρωτήσουμε πότε θα κάνει εκείνος την προεκλογική του εμφάνιση, δηλαδή να παρουσιάσει και το ψηφοδέλτιό του και όλα αυτά. Ήδη είδαμε τον κύριο Μαστροκούκο, ο κύριος Μπούκης την Τετάρτη. Άρα να ρωτήσουμε και τον κύριο Γαλουζή. Ο κύριος Γεωργομιχάλης μας είπε ότι αμέσως μετά από όλα αυτά και εκείνος θα κάνει την δική του εκδήλωση. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πότε θα με τη δική σας εκδήλωση? Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ένα μπράβο για την νέα σας εκπομπή στο νέο τηλεοπτικό σταθμό. Νομίζω ότι και η ώρα αλλά και αυτό το οποίο κάνετε είναι αρκετά σημαντικό σε μια περίοδο που ο κόσμος χρειάζεται ενημέρωση και θεωρώ ότι τη δουλειά την κατέχετε, την ξέρετε και νομίζω ότι την περίοδο αυτή θα πληροφορήσετε σωστά την τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο. Άρα μόνο καλό μπορούμε να έχουμε, εφόσον τα πράγματα πάνε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ, από τη Δημοτική Δηλώση. Έχουμε καλή επιτυχία από μένα. Ευχαριστούμε. Τώρα, όσο αφορά τώρα και την ερώτηση την οποία μου κάνατε, να ξέρετε ότι η Δημοτική Αρχή θα ακολουθήσει και θεωρώ ότι πρέπει να ακούσω πρώτα τις ομιλίες και το τι λέει κάθε παράταξη, ο κάθε επικεφαλής. Άκουσα με πολύ προσοχή, διάβασα δηλαδή στον τύπο αυτά τα οποία υπόθεσαν από τα στοιχεία της ομιλίας του κυρίου Μαστροκούκου χθες. Έχω καταγράψει ορισμένα σημεία τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να δώσω απαντήσεις. Το ίδιο θα κάνω και με τους άλλους επικεφαλείς και θα ακολουθήσω πλέον εγώ στην τελευταία φάση. Δηλαδή. Ακριβώς έτσι πρέπει να. Νομίζω ότι η διαδικασία είναι αυτή. Ο μοναδικός στόχος, από ό,τι έχετε δει, ας πούμε, σε όλες τις ομιλίες, είναι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Άρα, όταν δεν υπάρχει. Και η εξουσία. Γι' αυτό. Ακριβώς. Άρα, εφόσον ξέρω εγώ, άρα είμαι το μοναδικό σημείο πλέον κριτικής για όλους, νομίζω ότι αυτά τα οποία θέτουν και αυτά τα οποία λένε στον κόσμο, νομίζω ότι πρέπει να απαντηθούν και πρέπει να απαντηθούν άμεσα. Αυτά τα σημεία τα καταγράφω. Παράδειγμα, εχθές, ας πούμε, ο κύριος Μαστροκούκος, αν θυμάμαι καλά, μίλησε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα για το ΧΙΤΑ στη φάση αυτή ή ξέρω εγώ δεν έχουμε λύσει το ακτοπλοϊκό πρόβλημα και δεν ξέρω τι άλλο είπε στη φάση αυτή. Δηλαδή βλέπετε ότι αρκετά από αυτά είναι ψεύδι. Έτσι δεν μπορεί να μιλάνε οι συγκεκριμένοι ότι δεν κάναμε τίποτα για το ακτοπλοϊκό όταν το 2010, αν θυμάστε, ήταν το τελευταίο δρομολόγιο της Μπλουστάρ. Το τελευταίο δρομολόγιο ήταν τον Οκτώβριο, αν θυμάστε λίγο πριν από τις εκλογές του 2010 και τότε λόγω της υποσκαφής που έγινε στο σημείο εκείνο, γιατί έγινε ένα έργο με κάποιες προχειρότητες και όχι όπως έπρεπε να γίνει σωστά από την αρχή και η Κάλυμνος βρέθηκε στην απομόνωση. Επομένως, εμείς είχαμε, όταν βγήκαμε, τρία δρομολόγια με πλοίο την εβδομάδα, τα τρία δρομολόγια αφού τελειώσαμε το έργο στο συγκεκριμένο σημείο και με λίγα χρήματα, με 100 τόσες χιλιάδες ευρώ, καταφέραμε να έχουμε επιπλέον προσεγγίσεις και έχουμε πλέον 5 προσεγγίσεις. 3 φορές το Patmos και 2 φορές το Superfast ή το Plusstar στην συνέχεια 2. Αυτό δίνει μια απάντηση με, όχι μόνο με λόγια και όχι με το θα, αλλά στην πράξη, διότι πραγματικά δώσαμε λύση. Και όταν μιλάμε τώρα για τα αντιπλημμυρικά, τα οποία έρχεται ο κύριος Μαντοκούκος και λέει γιατί δεν έχουμε κάνει τίποτα για το συγκεκριμένο θέμα, εγώ θέλω να σας πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΚ, διότι το δίκτυο αγωγών οβρίων υδάτων είναι αρμοδιότητα καθαρά της ΔΕΙΑΚ. Άρα ο κύριος Μαστροκούγκος, ο οποίος ήταν πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ επί σειρά ετών, επί 8 χρόνια, μπορείτε να μου πείτε ποιος ήταν ο σχεδιασμός του για την επίλυση του αντίστοιχου θέματος? Μήπως άφησε κάποιο σχέδιο ή κάποιο προμελέτη στην ΔΕΙΑΚ για να πάει να προχωρήσει παρακάτω? Μήπως κατέθεσε κάποια πρόταση κάπου για ένταξη της επίλυσης του αντίστοιχου θέματος? Πουθενά και ποτέ. Αυτό όμως εμείς το κάναμε. Εμείς έχουμε στείλει ήδη, όπως σας έχω πει και είναι εδώ στο γραφείο μου, τεχνικό δελτίο, πρόταση, η ΔΕΙΑΚ, η οποία ζητά να ενταχθεί σε μια πρόσκληση η οποία υπάρχει στο Φιλότιμος 2 για επέκταση δικτύων αποχέτευσης οβρίων υδάτων. Το μήκος των αγωγών είναι 9 χιλιόμετρα και ζητάμε το μέγιστο της χρηματοδότησης, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στο μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε εδώ στην Κάλυμνο. Άρα βλέπετε ότι δεν αφήνουμε τίποτα. Άρα παρακολουθούμε τα πάντα και την κατάλληλη στιγμή οι υπηρεσίες είναι έτοιμες και εντάσσουμε και στη συνέχεια υλοποιούμε. Δεν είναι η ΔΕΙΑΚ αυτή που έχει τα χρήματα. Η ΔΕΙΑΚ
ήταν μια εταιρεία και αν θυμάστε ήταν η καυτή πατάτα για όλους. Όλοι μιλούσαμε πριν από τις εκλογές για μια ΔΕΙΑΚ η οποία δεν μπορούσαμε και δεν ήθελε κανένας να πάρει την αγγίξη. Γιατί τη ΔΕΙΑΚ αυτή την φτιάξαμε, την συμμορφώσαμε, τη φέραμε λοιπόν σε μια τροχιά πλέον ανάπτυξης και βλέπετε ότι η ΔΕΙΑΚ με τα συνεργεία της έρχεται και βοηθάει όχι μόνο στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν αποκλειστικά εκείνη, αλλά έρχεται και βοηθάει ακόμα και των Δήμων σε κοινοφελή λοιπόν, έργα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και όσο αφορά για τον ΧΙΤΑ, δίνω κάποιες απαντήσεις επομένως, σήμερα μια και μου ανοίξετε το αντίστοιχο θέμα. Λοιπόν, λέτε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουμε κάνει τίποτα όταν εμείς ολοκληρώσαμε μια προμελέτη σε ένα χώρο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάνει τίποτα όταν οι συγκεκριμένοι είχαν επιλέξει λοιπόν, για να γίνει ο ΧΙΤΑ σε ρέμα. Αυτό είναι το ΦΕΚ. Οριοθέτηση του ρέματος. Άρα τι λύση θα δίναμε όταν οι κύριοι ας πούμε ενέταξαν ένα έργο σε ένα ρέμα και εμείς από εκεί πέρα δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τίποτα. Άρα έπρεπε να τρέξουμε. Δεν μπορούσατε να προχωρήσετε τις εργασίες δηλαδή αυτό. Καμία βέβαια. Όταν έχει οριοθετηθεί ένα ρέμα είναι όλα άχρηστα. Και όχι μόνο, αυτό ήταν και ο λόγος αν θυμάστε, γιατί εδώ είναι για να δώσουμε απαντήσεις. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Λιακομιχάλης και να λέει «Α, κέρδισα το δικαστήριο». Δεν κέρδισε κανένα δικαστήριο, όπως και εγώ ήμουν κατηγορούμενος και εκείνος ήταν κατηγορούμενος γιατί ψηφίσαμε τότε την διαδικασία απαλωτρίωσης. Αλλά ο βασικός λόγος για τον οποίο κερδίσαμε, ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι. Ένας και μοναδικός. Ότι ο χώρος, η Δημοτική Αρχή, εγώ ο Δήμαρχος δήλωσα στη φάση αυτή. Πρώτον, ότι μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου ανακαλέσαμε τις αποφάσεις απαλωτριώσεων. Γιατί έπρεπε πρώτα να γίνει η οριοθέτηση, να προσδιοριστεί ο χώρος, ο ζωτικός χώρος, που μπορούσαμε τελικά να πάμε και συνέχεια να δούμε αν θα μπορούσαμε να απαλωτριώσουμε ή όχι. Όταν επομένως βγαίνει η οριοθέτηση του ρέματος και δεν μας αφήνει σχεδόν τίποτα από αυτά τα οποία είχαμε αγοράσει και από αυτά τα οποία θα απαλωτριώναμε, άρα για ποια απαλωτρίωση μιλάς. Όταν οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες σου λένε stop και το χώρο εκεί και πήγαινε αλλού. Άρα εμείς ψάξαμε, βρήκαμε και υπήρχαν οι χώροι αυτοί και παλιά, έτσι. Μετά τον πήραν πίσω. Και οι χώροι αυτοί, λοιπόν, γιατί να πάμε σε διαδικασίες να βρούμε χώρους όταν ο Δήμος είχε 70 τόσα στρέμματα. Άρα κύριε Δήμαρχε, η στρατηγική σας τελικά. Άρα εδώ επομένως στάθηκε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το δώσαμε και στον Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα και είναι μια από τις δεσμεύσεις, αν θυμάστε στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα, γιατί πήρε στα χέρια του την αντίστοιχη μελέτη και ζήτησε ο Δήμος 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα αυτοί είμαστε αυτοί που δεν έχουμε κάνει τίποτα. Άρα θα συνεχίσουν να λένε ψέματα δηλαδή στο καλλινιακό λαό. Γι' αυτό θα είμαι τελευταίος για να ακούσω με πολύ προσοχή αυτά τα οποία θα πούνε για να πάρουν τις αντίστοιχες. Άρα αυτή είναι η στρατηγική σας λοιπόν. Υπομονή να περιμένετε να δώσετε απαντήσεις σε όλους. Απαντώ όμως σιγά σιγά βλέπετε. Οπότε δώστε μας μόνο μία απάντηση. Πώς πάει η κατάρτιση του ψηφοδελτίου σας. Νομίζω καλά πάει. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα στη φάση αυτή για να καταρτήσουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο απαντήσεται από... Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Η προσπάθεια η οποία κάνουμε είναι να βάλουμε και να εμπλουτίσουμε μέσα στο ψηφοδέλτιό μας να εμπλουτιστεί με νέα πρόσωπα προκειμένου διατηρώντας τα παλιά και την εμπειρία, γιατί κοιτάξτε να δείτε, χρειαζόμαστε ήδη η Δημοτική Αρχή απέκτησε εμπειρία. Απέκτησε λοιπόν εμπειρία στη διαχείριση με τις νέες διαδικασίες. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε ή έχουν εμπειρία είναι η προηγούμενη εμπειρία πριν από τον Καλλικράτη. Άρα εμπειρία με τον Κλισθένη και τώρα τα νέα δεδομένα δεν υπάρχει. Λοιπόν, από εκεί πέρα αυτή την εμπειρία την έχουμε αποκτήσει εμείς. Λοιπόν, εάν νομίζουν ότι με τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε ή με τον τρόπο με τον οποίο έρχονται και λένε για να δώσουν λύσεις, απέχουν παρασάγκας από την πραγματικότητα. Κύριε Δημάρχε, θα σας καλέσουμε και στο στούντιο για να τα πούμε πιο εκτενέστερα και να μπορέσουμε να σας κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.